Αγαπητοί μου αδερφοί, χαίρετε Κύριο πάντοτε, βοήθειά μας υπεραγία Θεοτόκος, που γιορτάζομαι από απόψε στον σημερινό την Αγία Κοίμησή της, και θα διαβάσουμε κάτι από το Άγιο Ευαγγέλιο ως ευλογία, και είμαστε στο τηλέφωνο 25 827 77, 25 827 77. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 26, στίχος 62. «Και Αναστάς ο αρχιερεύς είπεν αυτό, ουδέν αποκρίνει, τι ούτου σε καταμαρτυρούσι. Και τότε σηκώθηκε ο αρχιερέας, των Εβραίων βέβαια αρχιερέας, και του είπε, δεν έχεις τίποτα να πεις, τι είναι αυτά που σε κατηγορούν αυτοί». Βρήκαν τους ψευδομάρτυρες, βρήκαν αυτούς που ήθελαν, και ζητούσαν και απολογία από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αυτή ήταν η δικαιοσύνη των ανθρώπων που εδίκασαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και τον κατεδίκασαν. Έχουμε όμως άδελφο, παρακαλώ. Ναι. Ναι, το κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γέροντα, την ευχή σας. Καλή κατασκήνωση, Μαργαρίτα. Αμήν με τις ευχές σας. Τώρα καλά. Για 2-3 χρόνια βγαίναμε συνέχεια στην εκπομπή σας. Λέγαμε πόσο μας έλειψε η κατασκήνωση. Αναλογιζόμασταν τα πόσα μας πρόσφερε. Συνειδητοποιούσαμε πόσο σημαντική ήταν η κατασκήνωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Φέτος έχουμε τη χαρά και τη μεγάλη ευλογία να ζούμε την κατασκήνωση και να απολαμβάνουμε όλα τα ωραία που βρίσκουμε εδώ. Κύριες δόξες να έχει ο Θεός, αλλά κι άλλα κύριε ευχαριστώ σε εσάς, στον Επίσκοπο μας, σε όλους όσους προσφέρουν. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη, χρόνια, υγεία, να συνεχίσετε αυτό το έργο. Δεν θέλω να μιλήσω εγώ. Θέλουν τα παιδιά να σας πουν κάτι. Ευχαρίστω να ακούσουμε, βεβαίως. Βεβαίως. Παιδιά, το πέλες. Τα χρόνια ένα δύναμα, το ευχαριστώ να πούμε, το ευχαριστώ να πούμε. Τους τόπους την αγάπη σας, ποτέ δεν λυγνώνουμε, ποτέ δεν λυγνώνουμε. Από καρδιά σερβόμαστε, τον Κύριο και θεόμας, τον Κύριο και θεόμας. Να τα μόνη δικούς κυρία, το Θεό στο δικό μας, το Θεό στο δικό μας. Να καρδιά τη δύναμη, σε χάρη την καρδία, σε χάρη την καρδία. Τρέλα καλύτε όνειρα, τη θεία ευλογία, τη θεία ευλογία. Που το Θεό να σε καλά, τρέλα τα χρόνια τα πολλά. Τρέλα τα χρόνια τα πολλά, που το Θεό να σε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Καλά, Γέροντα. Δεν τελειώσαμε, έχουμε ακόμα κάτι. Θα τα ακούσουμε. Μπορούμε. Και ευχαρίστω, βεβαίως. Έλα, σε παρακαλώ. Για στο τηλέφωνο. Ευλογείτε, Γέροντα. Α, Ευαγγελίτσα, είσαι και εσύ εκεί. Και εγώ είπα ότι σε γέλασε η κατασκήνωση. Τι κάνετε? Καλά, πώς περνάς εκεί, είσαι καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο, μπράβο. Έχω τρεις ερωτήσεις. Τρεις ερωτήσεις, θα τις ακούσουμε. Η πρώτη ερώτηση είναι, διάβασα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πες το κεφάλαιο στο στίχο 44 και λέει ότι κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας. Δεν μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε άνθρωπος κοντά στο Χριστό από μόνος του. Για να έρθει κοντά στον Πατέρα κατά αλήθεια και κατά πραγματικότητα, πρέπει να θέλει και ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά και να έχει και τη χάρη του Θεού. Να τον ελκύσει ο ουράνιος Πατέρας. Γι' αυτό ο Θεός ελκύει όλους.
όσους θέλουν. Αλλά χρειάζεται και χάρη. Έχω δηλαδή τους ελκύει όλους ο Θεός. Όλους όσους θέλουν να πάνε κοντά στον Χριστό, ο Θεός τους βοηθά όλους. Δεν αρνείται σε κανένα τη βοήθειά του. Και αλλόχινες που μόνο ο Θεός. Όλον τον κόσμο ο Θεός τον ελκύει κοντά του. Όλον τον κόσμο. Ευχαριστώ. Η δεύτερη ερώτηση είναι σε πολλούς ψαλμούς διαβάζουμε ότι να φιλοθρέψει ο Θεός τους εχθρούς μας. Ενώ στην καλή διαθήκη λέει ότι τους αγαπάμε. Και τώρα είμαστε στην καλή διαθήκη. Πώς γίνεται να λέμε ότι τους φιλοθρέψει και να τους αγαπάμε? Δεν είναι τους εχθρούς μας τους ανθρώπους που ευαγγελίτσαμε. Είναι την αμαρτία και το διάβολο που είναι εχθροί μας. Αυτοί είναι εχθροί μας. Οι άνθρωποι δεν είναι εχθροί μας. Οι άνθρωποι είναι αδερφοί μας. Η εχθροί μας είναι ο διάβολος και η αμαρτία. Ναι, αλλά από Χριστός αγαπά τον διάβολο, άφησα θα είχαμε την Παναγία. Θα τον εξολοθρέψει? Δεν θα τον εξολοθρέψει, αλλά θα τον δύσει και θα τον κάνει ανίσχυρο και δεν θα τον αφήσει να πολεμά τους ανθρώπους μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί δεν το κάνει τώρα? Διότι τώρα είναι ακόμα η ώρα της ελευθερίας. Τώρα πολεμά, έχει και αυτός το ελεύθερο να κάνει το δικό του έργο, όπως θέλει ο ίδιος. Ναι. Η τρίτη ερώτηση είναι πάλι στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 12 στο στίχο 40, λέει σε μια προφητεία του για την απιστία των Ιουδαίων και λέει η προφητεία του προφήτη Ισαΐα ότι ο Θεός τύφλωσε τα μάτια τους και σκότισε το νου τους. Έτσι ώστε που να μην μπορούν να καταλάβουν για να το διακρέψει. Γιατί όμως, αφού ο Θεός ήθελε να σώσει τον κόσμο, γιατί είχε σώσει τον νου? Ναι, το λέει αυτό, Ευαγγελίτσα μου, διότι μετά λέει μήποτε επιστρέψουν και ιάσουν με αυτούς. Μήπως έτσι καταλάβουν ότι είναι τυφλοί και ανάπηροι και επιστρέψουν στον Χριστό και τους θεραπεύσει. Το κάνει αυτό για να τους θεραπεύσει, για να τους δείξει να καταλάβουν ότι ήταν τυφλοί μη γνωρίζοντας τον Χριστό. Ναι, από αγάπη το έκανε ο Χριστός. Του σκότισε όμως το νου όμως. Πώς γίνεται να καταλάβουν, δεν είναι δικαιολογημένοι? Όχι, διότι όταν δεν καταλαβαίνουν αυτά που του λέει ο Χριστός, ήταν η τελευταία ελπίδα με αυτόν τον τρόπο να έρθουν σε αυτόν, να έρθουν σε αίσθηση του εαυτού τους. Ναι. Ευχαριστώ, Γέροντα. Άντε, εύχομαι να περάσεις καλά εκεί που είσαι. Γέροντα, μπορούμε να πούμε μη φορά ακόμα, είναι κατά. Βεβαίως, να πείτε, χαρά μας. Να πούμε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κέρδισε λίγο στις ρεφρέ. 1, 2, 3. Και έκλεισε λίγο Γέροντα, την ευχαριστώ. Γεροντά την ευχή σας. Να είστε καλά, Μαργαρίτα. Να περνάτε καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Εύχομαι η Παναγία να είναι μαζί σας. Συγγνώμη που καταχρεωθήκαμε λίγο το χαρά χρόνο. Χαρά μας ήταν. Ευχαριστούμε την ευχή σας. Σας μαζί σας. Τρόμαξαν οι υπόλοιποι ακροατές και δεν έχει κανέναν τώρα στη γραμμή. Είναι γεγονός ότι απόψε η νύχτα είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας και εμείς στη Λεμεσό έχουμε 5-6 αγρυπνίες σε ναούς, σε μοναστήρια και ο κόσμος μας είναι στις αγρυπνίες προσευχόμενος και αγρυπνώντας για την μεγάλη και πανέμορφο και ωραιοτάτη αυτήν ορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία μας υπενθυμίζει τη μητρική στοργή της Παναγίας μας, η οποία τον κόσμο νου κατέλειπε και πράγματι στο πέρασμα των αιώνων όλων η Παναγία μας απέδειξε ότι δεν εγκατέλειψε τον κόσμο, αλλά παρέμεινε μαζί μας, σαν γλυκητά τη μητέρα μας, σαν φιλόστοργος μητέρα που είναι, μας αγαπά και μας περιθάλπει και όποιος την επικαλεστεί έχει αμέσως τη βοήθειά της και την παρουσία της. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος
επεκαλέσει το όνομα της Παναγίας μας και δεν είχε τη βοήθειά της και τη χάρη της κοντά του. Κάθε άνθρωπος, ακόμα και μακράν της Εκκλησίας βρισκόμενος, σε δύσκολες στιγμές επικαλείται το όνομα της Παναγίας. Παναγία μου λέμε. Είναι μητέρα μας. Μας τη δίδωσε ο Χριστός για μητέρα μας και προστάτε και η δαιμόνα μας. Έχουμε όμως ένα αδερφό ήδη, παρακαλώ. Ναι, πάτε Αθανάση, ευλογείτε. Ο Κύριος. Ο Κυριάκος είμαι από τη Λάρνακα. Ναι, Κυριάκο, τι κάνεις. Καλά, καλά, δόξα ο Θεός. Καταδύναμη στον αγώνα. Βασικά ήθελα να σας κάνω μια απορία σχετικά με μια αγρυπνία που παρακολούθησα σε πριν χρόνια. Ναι. Στην Παναγία και είχα δει ένα σκύλο δεμένο, μαύρο, σαν όραμα δηλαδή. Να. Δεν ξέρω αν ήταν... Κυριάκο μου, αυτό θα το πεις στο πνευματικό σου γέ μου. Ντάξει, που είναι ο πνευματικός που σε παρακολουθά. Να σου πει πώς πρέπει να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Εντάξει, Θεό να μας φυλάει, Κυριάκο μου. Θεό να μας φυλάει, παιδί μου. Να είσαι καλά, Κυριάκο. Να είσαι καλά. Έγινε. Καλό βράδυ να έχεις και βοήθειά μας στην Παναγία στον τόπο. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Ναι, σε μένα μιλάτε, Γέροντα. Ναι, εσάς. Πω, χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί. Σας ακούμε με τον άνδρα μου από Ελλάδα. Από ποιο λέγομαι Γεωργία. Από Κόρινθο. Εγώ λέγομαι Γεωργία, ο άντρας μου λέγεται Νικόλαος, Νίκος. Και ωραία, σας ακούμε συνέχεια και έτσι μας βοηθάτε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κόρη μου, να είστε καλά. Θα ήθελα δύο λόγια, αν είναι εύκολο, να μας πείτε σε εμάς που έχουμε παιδιά για το πείσμα των παιδιών. Όταν δεν μας ακούνε όπως θέλουμε εμείς, έτσι δύο λόγια να ακούσουμε σε σχέση με τα παιδιά μας. Ναι. Είναι γεγονός ότι οι γονείς έχουν μεγάλο σταυρό να βαστάσουν στην ανατροφή των παιδιών τους, διότι τα παιδιά είναι μικρά, είναι ανώριμα, περνούν τις διάφορες φάσεις της ζωής τους, ιδιαίτερα δε στην εφηβεία είναι πολύ δύσκολη περίοδος και για τα παιδιά και για τους γονείς. Εσείς με καλοσύνη και αγάπη να συμβουλεύετε τα παιδάκια σας, μην τα καταπιέζετε, μην τα κουράζετε με τις συμβουλές σας και πολύ προσευχή, πολύ προσευχή. Ναι. Η προσευχή κάνει θαύματα για τα παιδιά. Έτσι, έχετε δίκιο, έχουμε και εμείς τις αδυναμίες μας, αγχωνόμαστε για τα παιδιά μας. Να μην αγχωνόμαστε, να έχουμε την ελπίδα μας στον Χριστό και στην Παναγία. Αλλά να προσευχόμαστε πάρα πολύ για τα παιδιά μας, διότι εκείνα που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς με τα λόγια μας και με τις εντολές μας, θα τα κάνει ο Χριστός μας μέσα από την προσευχή μας και την αγάπη μας προς τα παιδάκια μας. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άσε καλά, κόρη μου. Θεός μαζί σου. Θεός μαζί. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Χαίρετε. Παρακαλώ, επόμενος αδερφός. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παλιωράτη από Χανιά, Κρήτης παίρνω. Έχω ξαναπάει και άλλες φορές. Είμαι ο Γιάννης. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Προχθές την Παρασκευή το πρωί στη λειτουργία στον Απόστολο διαβάσαμε κάτι που έτσι λίγο παραξενεύτηκα. Λέει το εξής: είναι προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου και κεφάλαιον 24 στίχος 34. Προσκορωτής πρώτη επιστολή. Μάλιστα. Με ακούτε? Ναι. Λέει συγκεκριμένα ως εν πάσες τες εκκλησίες των Αγίων γυναίκες ημών εν τες εκκλησίες σιγάτωσαν. Ούγαρ επιτρέπεται αυτές λαλήν αλλά υποτάσσεστε καθώς και ο νόμος λέγει. Και προχωράει μετά, είδε τις μαθήν, όταν θέλει να μάθουν κάτι, να ρωτούν στον οίκο το σπιτιό του, τους άνδρες τους. Ναι. Γιατί είναι πολύ αισχρό, γάρ εστί γυναίκες να, στην εκκλησία να λαλούν. Αυτό τώρα, το ξέρω ότι δεν πρέπει να μιλάει κανείς στην εκκλησία, αλλά λέει ο Απόστολος μόνο για τις γυναίκες, δηλαδή οι άντρες επιτρέπεται να μιλάνε βανιρός, ναι. Να σου πω τι λέει εκεί, όταν λέει μιλάνε,
Ναι. Δεν εννοεί να μιλούν μεταξύ τους, ναι, όπως κάνουμε σήμερα ένας με τον άλλο, ναι, αλλά ναι, να διδάσκουν. Α, δεν, να διδάσκουν. Δεν επιτρέπεται στην εκκλησία να διδάσκουν οι γυναίκες. Μάλιστα. Διότι ήταν και εποχή τέτοια που δεν ήταν επιτρεπτό σε μια γυναίκα να μιλήσει. Αλλά ήταν και γεγονός ότι το διδασκαλικό αξίωμα, το χάρισμα της διδασκαλίας ήταν χάρισμα το οποίο στην εκκλησία το είχαν οι άνδρες. Αλλά, αλλά όμως το να προσεύχεται μια γυναίκα ή να ψάλλει μια γυναίκα δεν απαγορεύεται στην εκκλησία. Απλώς είναι μόνο να μην διδάσκει. Να μην διδάσκει, να μην διδάσκει, αυτό εννοεί. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή πάντα καλά. Για να φτάσουμε και ο Θεός μαζί μας. Καλή δύναμη. Μη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Ναι, πανιερώτητε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχω 2-3 ερωτήσεις. Α, μάλιστα. Η πρώτη είναι, επειδή διάβασα ότι τα λείψανα του γέροντα του Ιωσήφ του Βατοπεδινού πήγαν για προσκύνημα στην Τυφλίδα, ήθελα να ρωτήσω, τα λείψανα δεν είναι μόνο των Αγίων που πηγαίνουν για προσκύνημα? Ας πούμε, έχει ανακηρυχθεί Άγιος ο γέροντας Ιωσήφ. Να σας πω, και εγώ το άκουσα αυτό και δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά κοιτάξτε, ο αγέροντας Ιωσήφ δεν έχει ανακηρυχθεί επισήμως από την Εκκλησία Άγιος. Αλλά κάποιοι άνθρωποι, φαίνεται από ευλάβεια που έχουν σε αυτό, από τη Γεωργία, απέκτησαν ένα τεμάχιο από τα λείψανα του γέροντα και τα ετοίμησαν και απέδωσαν την αγάπη τους και την ευλάβειά τους προς τα λείψανα του γέροντα, προς τον γέροντα τον ίδιο. Η Εκκλησία δεν τον έχει ανακηρύξει επισήμως Άγιον και γι' αυτό και εμείς είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί στο να κάνουμε διάφορες λατρευτικές, ας πούμε, συνάξεις και εκδηλώσεις στην Εκκλησία. Όμως είναι γεγονός από την άλλη πλευρά ότι πάντοτε προηγείται ο λαός, η ευλάβεια του λαού προς έναν Άγιο, και αν συνυπάρχουν και τα απαραίτητες προϋποθέσεις, ο ορθός βίος και η ορθή πίστης και η ορθή θέση του στην Εκκλησία, τότε κάποια στιγμή έρχεται και η Εκκλησία και επικυρώνει αυτή την ευλάβεια του λαού. Θέλει μια προσοχή βέβαια, θέλει μια προσοχή. Ίσως ήταν κάτι το οποίο έγινε, δεν ξέρω, ίσως αυθόρμητα, δεν ξέρω στη Γεωργία πώς έγινε αυτό το πράγμα. Επειδή υποτίθεται τα λείψανα των Αγίων, υποτίθεται, είχε κάνει ξανά κάποιος ερώτηση κοντά σας για το πώς κατατάσσεται κάποιος Άγιος, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν και... Δεν έχει χρόνια συγκεκριμένα. Είναι, ο Άγιος είναι Άγιος παιδί μου από τον καιρό που είναι ζωντανός. Και όταν κοιμηθεί και μπει στη Βασιλεία του Θεού πλέον, είναι μεταξύ των Αγίων. Οι Άγιοι δεν τους κάνει Αγίους η Εκκλησία. Οι Άγιοι γίνονται Άγιοι διά της Εκκλησίας και εν τη Εκκλησία, με τον αγώνα τους, με την Αγία ζωή τους, με την ορθή πίστη και με την σχέση που έχουν με την Εκκλησία, την Αγία, Ορθόδοξη Εκκλησία. Εν τω μεταξύ, επειδή βρίσκομαι σε διακοπές εδώ κοντά στη γενέτειρά του και επισκέφτηκα χθες το χωριό και μου είπαν ότι ανακαινίζουν και το σπίτι του και ότι από ό,τι κατάλαβα θα μπορεί να το επισκεφτεί ο κόσμος, έτσι κατάλαβα. Όχι, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός ήταν, επειδή υπήρχε το σπίτι που γεννήθηκε και μεγάλωσε μέχρι τα 15 του χρόνια βέβαια, γιατί μετά έφυγε, πήγε στο μοναστήρι. Ο γέροντας, υπάρχει το σπίτι του και η Ιερά Μονή Βατοπεδίου, από ένα σεβασμό και αγάπη προς τον πατέρα και γενάρχη της, τον γέροντα Ιωσήφ, αγόρασε αυτό το σπίτι και προσπάθησε να το ανακαινήσει, να το φτιάξει. Α, ωραία. Και δεν ξέρω τι θα το κάνει τη Μονή Βατοπεδίου, αλλά το επήρε για να μην χαθεί, δηλαδή να μην χαθεί το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε ο γέροντας και η οικογένειά του. Ναι, σίγουρα. Και το μοναστήρι που θα γίνει ένα μοναστήρι, μου είπανε τώρα. Το Αγίου Γεωργίου του Νικοξυλίτη. Αυτό που θα υπάγεται. Αυτά όλα ανήκουν στη Μητρόπολη Πάφου. Α, ωραία. Το χωριό Ιδρούσα, που ήταν το χωριό του γέροντα Ιωσήφ. Και το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Νικοξυλίτη, που ανακαινίζεται τώρα και οι άνθρωποι κάνουν
φιλότιμες προσπάθειες και μαζεύουν βοήθεια για να το ανακαινήσουν και είναι καλά όλοι να βοηθήσουμε. Είναι το Αγίου Γεωργίου του Νικοξυλίτη, ένα μοναστηράκι το οποίο αγαπούσε πολύ και ο Γέροντας Ιωσήφ, αλλά ερήμωσε με το πέρασμα του χρόνου και τώρα οι καλοί κάτοικοι εκεί το ανακαινίζουν. Ναι, ναι, μου το ανέφερα. Κάτι άλλο τώρα. Έχω πάει στον Εσπερινό σε ένα άλλο χωριό δίπλα και ακούσαμε κάτι λίγο παράξενο. Δεν το συνηθίσαμε. Ίσως να συμβαίνει στην περιοχή εδώ ή και αλλού και να μην το ξέρουμε από Λευκοσία. Βασικά, στον Εσπερινό έψαλαν τα εγκόμια της Παναγίας με ψαλμωδίες όπως τη Μεγάλη Παρασκευή που ψάλλουν για τον Χριστό. Ναι, ναι. Δηλαδή έλεγαν έραναν τον τάφο, οι Απόστολοι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά. Αυτό είναι παρμένο από τα Ιεροσόλυμα. Στα Ιεροσόλυμα, επειδή είναι ο τάφος της Παναγίας μας, εκεί υπάρχουν τα εγκόμια, ψάλλονται αυτά τα εγκόμια στη Γεστημανή. Εκεί που είναι κάτι το ιδιαίτερο λόγω του τάφου της Παναγίας. Εμείς οι υπόλοιποι δεν τα κάνουμε αυτά, διότι αυτά τα φυλάττουμε μόνο για τον Δεσπότη Χριστό. Δεν τα έχει η Εκκλησία μας για άλλους Αγίους, ούτε ακόμα και για την Υπεραγία Θεοτόκο. Δηλαδή είναι κάτι τοπικό αυτό που έγινε. Τοπικό, ναι, τοπικό. Είναι τοπικής πρωτοβουλίας. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Είναι ευλάβεια των ανθρώπων βέβαια. Αλλά εμείς δεν το έχουμε αυτό. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά, αδελφοί μου. Θα μαζί σας. Παρακαλώ, επόμενος αδελφός. Ναι. 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 Γέροντα, ευλογείτε. Ο Κύριος. Είμαι ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Έχουμε ξαναμιλήσει. Σας αγαπούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Δημήτρη. Και σας ακούμε έτσι οικογενειακώς με μεγάλη αγάπη. Ελπίζουμε να σας δούμε από κοντά τον ερχόμενο μήνα. Πρώτα Θεός, Δημήτρη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, χωρίς να σας κουράζω, Γέροντα. Ακούω ναι. τις ομιλίες σας πολύ συχνά, λέτε, για τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής μας. Θέλουμε να σπουδάσουμε το Α ή θέλουμε να ζήσουμε στην τάδε χώρα ή τέλος πάντων τις σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας ή να κάνουμε την τάδε ή τη δίνα δουλειά. Και ρωτάμε πάντα τον εαυτό μας αν αυτό είναι αμαρτία που πρόκειται να κάνουμε, πρώτον, και φυσικά δεν πρέπει να το κάνουμε, και το δεύτερο, αν θα άρεσε στο Χριστό ή αν θα μπορούσε να συμπαρευρίσκεται μαζί μας σε αυτές τις καταστάσεις, στις αποφάσεις αυτές ο Χριστός. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτά βέβαια είναι εύκολα και ίσως απαντούνται και σχετικά εύκολα, τι γίνεται με αυτές τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής μας, μικρές ή κυρίως τις σημαντικές, είναι δικές μας? Παρεμβαίνει σε αυτές ο Θεός? Δεν θέλω βέβαια να σκεφτώ αυτά τα αλίμονο μακριά από εμάς, αυτά τα προτεσταντικά του απόλυτου προορισμού. Αλλά λέμε καμιά φορά κι εμείς οι Ορθόδοξοι, ήταν θέλημα Θεού να γίνει το Α ή το Β. Τελικά είναι δικές μας οι αποφάσεις? Είναι αποφάσεις που παίρνει ο Θεός για μας? Και σε ποιο βαθμό παρεμβαίνει ο Θεός στη ζωή μας? Ίσως όταν του το ζητούμε, ίσως όταν με θέρμη επιζητούμε κάτι? Ή τελικά είναι τα πάντα μια δική μας απόφαση για την οποία μόνο και απολύτως εμείς είμαστε υπεύθυνοι και θα κριθούμε για όλα αυτά? Ευχαριστώ πολύ και δεν καλά, θέλω Δημήτρη, να σας κουράσω. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Εμείς, Δημήτρη μου, πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις είναι αποφάσεις που βαραίνουν τη δική μας ελευθερία. Εμείς αποφασίζουμε. Γι' αυτό και θα δώσουμε λόγο στον Θεό εάν οι αποφάσεις μας είναι κατά Θεό ή δεν είναι κατά Θεό. Διότι αν αποφάσισε ο Θεός για μας και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υποταχθούμε στις αποφάσεις του Θεού, τότε θα είχε λόγο ο Θεός για τα λάθη που κάνουμε. Εμείς αποφασίζουμε. Ο Θεός μας έδωσε το μυαλό μας, μας έδωσε τις Άγιες Εντολές Του, την Εκκλησία Του, που μπορούμε να κρίνουμε μια απόφαση εάν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και τις Άγιες Εντολές ή όχι. Από εκεί και πέρα έχουμε την ευθύνη εμείς να επιλέξουμε τον δρόμο της ζωής μας. Γι' αυτό είμαστε και υπεύθυνοι για τις αποφάσεις μας. Και οι αποφάσεις μας πρέπει να αποσκοπούν πάντοτε σε αυτό το οποίο θέλουμε βέβαια, αλλά αυτό που θέλουμε να είναι σύμφωνο με τη σωτηρία μας. Με το θέλημα του Θεού που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να σωθεί ο άνθρωπος. Τα άλλα όλα τα επιλέγουμε εμείς. Μπορούμε να ζητήσουμε την παρέμβαση του Θεού, παρεμβαίνει. Μπορούμε να παρακαλέσουμε τον Θεό να κατευθύνει τα διαβήματά μας. Όπως δεν με γεννηθεί το θέλημά σου.
να γίνει το θέλημα του Θεού, αλλά επειδή εμείς δεν το ξέρουμε, παίρνουμε τις αποφάσεις μας και παρακαλούμε τον Θεό να μας ευλογήσει και να μας φυλάξει. Αναρωτιόμουν αυτό του Δαβίδ, το γνώρισε όν μοιοδόν εν υπορεύσουμε, σε ποιο βαθμό έτσι? Μέσα από τα γεγονότα για μας, τους καθημερινά απλούς ανθρώπους του κόσμου. Διότι εμείς δεν έχουμε τη χάρη τη μεγάλη να λάβουμε πληροφορία από τον Θεό ποιο είναι το Πανάγιο θέλημά του στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως έκαναν οι Άγιοι. Εμείς μέσα από τα γεγονότα ακολουθούμε τα γεγονότα και τα γεγονότα μας δείχνουν τον δρόμο τον οποίο θα βαδίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γέροντα. Να είσαι καλά, Δημητρή μου. Παναγία μαζί σου. Ο Θεός μαζί σας. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Γέροντα. Ναι. Σας τηλεφωνάω από το Οχάιο της Αμερικής. Το Οχάιο της Αμερικής. Μάλιστα. Ναι. Ευλογείτε. Ο Κύριος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ομιλίες σας και για το βιβλίο «Το όρος της ησυχίας». Σιωπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ της σιωπής. Συγγνώμη, τα ελληνικά μου δεν είναι και τόσο καλά. Και εμάς τα αγγλικά μας είναι χειρότερα. Και πάλι θέλω να ζητήσω την ευχή σας. Το όνομά σας είναι? Βασιλική. Βασιλική, να σε ευλογεί ο Θεός. Ευχαριστώ. Μπορώ να σας δώσω τα ονόματα? Να μου τα δώσει η Βασιλική να τα γράψουν. Ναι, λέγε μου τα. Okay. Αθανάσιος. Αθανασίου, μάλιστα. Τζούλι, είναι αμερικάνικο όνομα. Ναι, Julie. Ναι. Και το παιδάκι τους είναι Arthur, και αυτός Αθανάσιος, αλλά τον βαφτίσαμε με το αγγλικό όνομα Arthur για να διαφέρει από το πατέρα του το όνομα. Πολύ ωραία. Και το δικό μου όνομα Βασιλική. Εντάξει, κυρία Βασιλική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Παναγία μαζί σας, να προσεύχεστε και για μας. Ο Θεός μαζί σας πολύ. Okay, ας σας ευλογεί ο Θεός. Χαίρετε. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Ναι, εγώ ναι. Μιλάω, Γέροντα. Ναι, εσείς. Καλησπέρα, την ευχή σας. Η Ανθήμα από Αγγλία. Ωραία, Ανθή, τι κάνεις? Καλά, Γέροντα. Ήθελα να πάρω απλά την ευχή σας, γιατί φεύγουμε για Ελλάδα κάτω σε τις 16. Να πολύ πάμε ωραία. Με το καλό και με το καλό να γυρίσουμε. Να πάτε, Ανθή, να πάτε και θέλω να βοηθήσει και η Παναγία μας να σας συνοδεύσει στο ταξίδι σας. Αμήν, Γέροντα, αμήν, και εύχομαι να καταφέρουμε να πάμε και σε καμιά μονή εκεί πέρα, μιας και που εδώ πέρα δεν έχουμε ευκολίες. Ναι, η Ελλάδα είναι γεμάτη από μοναστήρια. Να πάτε. Ναι, ίσως να καταφέρουμε να πάμε στην Φανερωμένη και στη Λευκάδα που έχουμε. Α, ωραία, πολύ ωραία. Ναι, πολύ ωραία είναι μοναστήρι, ο προορισμός μας για μια εβδομάδα. Και μετά στις... Κυρία Φανερωμένη. Ναι, δεν θυμάμαι, πρέπει να είχα πάει μικρότερη, αλλά καλό είναι να την ξαναεπισκεφτούμε. Να πάτε να προσκύνσετε τη χάρη της Παναγίας μας. Εννοείται. Και είναι εκεί και πολύ καλή πατέρα στην εκεί. Γιορτή της κιόλας, βασικά θα πάμε αργότερα, γιατί πρώτα θα κατεβούμε στην γενέτειρά μου στην Πάτρα. Να πάμε στον Άγιο Αντρέα, δεν πειράζει, για αρχή. Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά. Ευλογία μεγάλη. Μια ερώτηση, ναι, τώρα μιας και που έλεγε η κυρία κάτι ονόματα και έλεγε ότι το βαφτίσανε με αγγλικό όνομα, γιατί το ήθελα να το ρωτήσω και εγώ κάποια στιγμή, απλά μου διαφεύγουν. Αν κάποιος βαφτιστεί χριστιανός και του δοθεί ένα όνομα Αγίου και το άλλο είναι ένα όνομα το οποίο δεν είναι Αγίου, είναι ένα όνομα το οποίο ήταν το ξένο όνομα που χρησιμοποιούσε, αυτό γίνεται? Όποιο όνομα πάρει στην 8η ημέρα που γεννήθηκε και μετά με το Άγιο Βάπτισμα, αυτό το όνομα έχει. Και αν δεν έχει Άγιο, να το αγιάσει ίδιος το όνομά του και να υπάρχει Άγιος. Α, οπότε επιτρέπεται δηλαδή, ας μην είναι ας πούμε αφιερωμένο σε Άγιο το όνομα. Μπορεί που... να το πάρει, μπορεί, ναι. Μπορεί να μην έχει κάποιος Άγιος. Διότι και οι Άγιοι όταν πήραν τα όνοματα τους... Πριν από αυτούς δεν υπήρχαν Άγιοι για να πάρουν τα ονόματά τους.
Α, μάλιστα. Απλά μου είχε κάνει εντύπωση γιατί συγκεκριμένο ο άντρας μου όταν βαφτίστηκε χριστιανός πήρε, του είπαμε του πατέρα εάν γίνεται και του έδωσε δηλαδή το όνομα του, το δεύτερό του όνομα ήταν Τιμόθεος και το όνομά του είναι Σκοτ το πρώτο πριν τη βαφτιστεί και τον έβγαλε Τιμόθεο Σκοτ. Αυτό επιτρέπεται? Εντάξει, αφού το έκανε ο ιερέας επιτρέπεται, είναι ευλογία, ευλογία είναι. Άρα μπορεί να διαβάζεται με αυτά τα ονόματα. Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί, βέβαια. Αφού το βάφτισες το όνομα αυτό. Και ένα, εμένα με έχουν βαφτίσει Ανθή Βαρβάρα. Αλλά ο ιερέας έγραψε μόνο το Ανθή στα χαρτιά. Ναι. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, όταν θα έρθει η ώρα να αποδημήσω και δεν υπάρχει στα χαρτιά. Υπάρχει, θα με διαβάσουν. Θα σε βρει ο Θεός, μη φοβάσαι Ανθή. Δεν θα ψάξει τα χαρτιά ο Θεός. Θα σε βρει ο Θεός. Εντάξει, όποτε είναι η ώρα μου λέω. Να τιμάς και την Αγία Βαρβάρα, να την αγαπάς, να την τιμάς. Και η Αγία Βαρβάρα θα σε βοηθήσει και θα είναι κοντά σου, δίπλα σου. Ναι, βασικά με γιορτάζανε πάντα της Αγίας Βαρβάρας. Επειδή ήταν γραμμένο μόνο το Ανθή στα χαρτιά, πάντα με γιορτάζανε της Αγίας Βαρβάρας. Πολύ καλά, πολύ καλά. Αλλά τώρα μου λένε χρόνια πολλά και όταν γιορτάζω και στο Ανθή και λέω τόσα χρόνια, άρα μου χρωστάτε και δώρα για το Ανθή. Με κοροϊδεύατε όταν ήμουν μικρή. Έτσι. Έτσι. Τις ευλογίες των Αγίων μας να έχουμε. Τις ευλογίες ο Θεός Ανθή. Και τις Παναγίες μας που γιορτάζει Παναγία, αύριο. Παναγία Μητέρα μας είναι πάντα μαζί μας, κόρη μου. Και τις προσευχές σας και χάρηκα πάρα πολύ που σας είδατε στην... Ναι, την προηγούμενη Κυριακή. Την προηγούμενη Κυριακή. Ήταν πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να το ξανακάνουμε πάντα, ναι, πρώτα είναι ωραία Θεός. Και βλέπουμε και τους συνακροτές μας, τους αδελφούς μας, την Ευαγγελίτσα, τη Γλυκιά. Ωραία, ναι, ευχαριστώ καλά, πολύ, εμείς σας κρατάω. Θεός μαζί σας. Γεια σας, ευχή σας. Χαίρετε. Ναι, έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ. Γέροντα μου, ευλογείτε. Ο Κύριος. Η Μελανή είναι από την Μελανή, τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ, την ευχή σας, γέροντα μου. Να είσαι καλά, Μελανή. Είστε καλά εσείς? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Καλή Παναγιά να έχουμε. Αμήν, αμήν, αυτοί ετοιμαζόμαστε. Και εγώ ετοιμάζομαι να έρθω Κύπρο, αρχές που μου είσαι πιέτος. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Με τη δύναμη του Θεού όλα βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Για να μην ακούσα τον Απόστολο σήμερα. Ναι. Είναι από τους προς Κορινθίους, πρώτη επιστολή, κεφάλαιο 3. Και εκεί στο 13 μέχρι το 15 είναι λιγάκι συχισμένο, δεν το κατάλαβα και πολύ. Θέλετε να σας το διαβάσω? Τώρα να το βρω κι εγώ. 3, 13, 15. Ναι, πες μου τι δεν κατάλαβες. Εκείνη προς το τέλος στο 15. Ίστινος το έργο κατακαίσετε, δημιουργήσετε. Αυτός δεν σωθήσετε, ούτως δε ως διαπληρώς. Μάλλον το 14 λέει, ίστινος το έργο με μη, ο επεκοδόμησε, μισθόν λείψετε. Ναι. Δηλαδή εκείνο που θα διατηρηθεί το, δεν θα πάθει τίποτε, θα λάβει μισθό. Ναι. Και θα μείνει άσυχτο. Ήτινος το έργο αν κατακαΐσετε, δημιωθήσετε, αυτός δε σωθήσετε, ούτως δε ως διαπληρώς. Αυτό δεν το κατάλαβα πολύ. Αφού, ναι. Αφού θα καεί. Θα καούν τα έργα μας, τα μάταια έργα, τα έργα της φθοράς, της αμαστίας, της ματαιότητας. Θα καούν και θα χαθούν εκείνα. Ο άνθρωπος όμως δεν θα καταστραφεί, δεν θα χαθεί. Θα σωθεί ο άνθρωπος, θα διασωθεί δηλαδή. Όχι θα σωθεί στη Βασιλεία του Θεού, αλλά θα διασωθεί μέσα από τη φωτιά, μέσα από το πύρ της δοκιμασίας, γιατί ακόμα και οι άνθρωποι οι αμαρτωλοί που θα χωριστούν από τον Θεό αιώνια δεν θα πεθάνουν ποτέ, δεν θα πάνε στην ανυπαρξία δηλαδή, αλλά θα παραμείνουν ζώντες. Δυστυχώς
μακράν του Θεού ζώντες, εις κόλασιν αιώνιο. Δηλαδή, αυτοί που λέει εδώ, αυτός δεν θα ψήσετε, είναι αυτοί ότι δεν θα πεθάνουν, αλλά θα είναι μακριά από τον Θεό. Ναι, αυτός που τα έργα του είναι μάτια και είναι έργα αμαρτίας. Θα χαθούν τα έργα αυτά της αμαρτίας και τα μάτια έργα. Ο άνθρωπος όμως που τα διέπραξε, ο αμαρτωλός άνθρωπος, δεν θα χαθεί αυτός, θα διασωθεί μέσα από τη φωτιά για να είναι αιώνια ζωντανός μέσα στην, δυστυχώς, στην αιώνια κόλαση, όπως μας λέγεται το Ευαγγέλιο. Ναι, τώρα το καταλαβαίνω. Ο Θεός να μας φυλάει, μας φυλάει ο Θεός, Μελανή. Ο Θεός να μας φυλάει τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κορμό. Να καλά, Μελανή. Χρόνια πολλά. Επίσης. Μάλιστα, έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Έφτασε ο κύριε μου. Ναι. Πριν να κάνω την ερώτηση, πανηρώτατε, πριν ναι. Να κάνω την ερώτηση. Ναι. Απλά έτσι μια εισήγηση του συντονιστή, αν είναι πάρα πολύ τα άτομα πριν από εμάς που θα μιλήσουμε, ναι. Ας μας πει, ας πούμε, να πάρτε στα 20 λεπτά ή ξέρω εγώ. Και κάποτε οι ερωτήσεις που κάνουν οι αγαπητοί αδελφοί, εντάξει, να είμαστε λίγο σύντομοι για να μπορούν να μιλήσουν περισσότερα το. Δεν ξέρω να σου πω τώρα πώς υπάρχει στο κέντρο τηλεφωνικό της, πώς γίνεται εκεί, δεν το ξέρω. Εγώ είμαι από την απεδόπλευρα. Εγώ άκουσα 6-7 μου το εξωτερικό πριν να... Ναι, δεν πειράζει. Είναι μια άσκηση υπομονής και αγάπης. Ναι, σίγουρα. Τέλος πάντων, η ερώτησή μου μια είναι, εγώ θα πάω την επόμενη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη. Πολύ ωραία. Τώρα εγώ προβληματίζομαι λίγο όσον αφορά την Αγία Σοφιά. Τώρα λένε, ξέρω, δεν πήγα για την πρώτη φορά πήγαν, ότι έχει γίνει τζαμί, σωστά, ναι, ή... Ναι. Να βγάλουμε τα βαβούτσια που να πούμε μέσα. Ναι, τώρα τα βγάζω. Για να μπείτε πρέπει να τα βγάλετε, βέβαια. Πόσον σωστόν ή μη σωστόν είναι, για μας τους Ορθόδοξους. Κοίταξε, εντάξει, δεν είναι θέμα... ότι αναγνωρίζουμε την θρησκεία αυτό, του Ισλάμ. Αυτό θέλω να αξίζει. Εμείς θα βγάλουμε τα βαβούτσια γιατί ο τόπος είναι άγιος, καθαγιασμένος με τόσους αγίους που πέρασαν από εκεί. Και στο όρος Σινά όταν πάτε... Στην εκκλησία εμείς. Θα σου πω, στο όρος Σινά όταν πάτε, στο παρεκκλήσιο της Αγίας Βάτου που γίνεται και η λειτουργία, εκεί οι πατέρες και όλος ο κόσμος, που είναι δικό μας παρεκκλήσιο, Ορθόδοξο, στο μοναστήρι. Βγάζουμε τα βαπούτσια μας. Λειτουργούμε ανυπόδητοι. Εκεί στο όρος του Σινά, στον παρεκκλήσιο της Αγίας Βάτου, λόγω της ιερότητας του χώρου. Εσείς αν θέλετε να τα βγάλετε, να τα βγάλετε τα βαπούτσια, όχι γιατί είσαστε οπαδοί του Ισλάμ, αλλά γιατί ο τόπος που πατάτε, η Αγία Σοφία, είναι τόπος άγιος. Που τον αγίασαν... Άρα δεν έχει πρόβλημα. Όχι, δεν έχει πρόβλημα νομίζω. Να πάτε με λογισμό καλό και να προσεύχεστε και να... Πάμε με λογισμό, απλά με προβληματίζει λίγο με βαριά καρδιά αυτό που είχε γίνει τζαμί. Ενώ ήταν πριν... Εντάξει, δυστυχώς, αλλά αν δεν το κάνετε αυτό δεν θα μπορέσετε να μπείτε μέσα. Ξέρω το. Εσείς να πάτε να δείτε την Αγία Σοφία, να προσκυνήσετε τον Χριστό μας που είναι εκεί η Σοφία του Θεού, την Παναγία Μητέρα μας που είναι στην αψίδα του Ιερού Βήματος, και να αναλογιστείτε το πλήθος των Αγίων που πέρασαν από τον Άγιο χώρο εκείνο. Οι Άγιοι μένουν στον αιώνα. Οι άνθρωποι της αμαρτίας και των ψεύτικων θεών δεν μένουν ποτέ. Σίγουρα. Και οι δικές μας οι πράξεις που μας εκατάντησε. Τι να κάνουμε. Για τις αμαρτίες ημών. Εντάξει, Βανίλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Άσε καλά, Άγιε μου. Θεός μαζί σου. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Μάλιστα. Ευλογείτε γέροντα. Ο Κύριος. Την ευχή σας τι κάνετε καλά. Δόξα σοι ο Θεός. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, η πρώτη γέροντα ήθελα να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε ένα θέμα που αφορά, ας πούμε, την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου.
μία μάνα, αυτό είναι παράδειγμα, μία μάνα που προσεύχει για το παιδί της, το οποίο, ας το πούμε, κάνει μια άστοτη ζωή. Ναι. Η προσευχή της πώς ενεργεί στο παιδί και κατά πόσο, ας πούμε, τούτο είναι κάτι ενάντια στην, αν ενοχλά την ελεύθερη του βούληση. Κοίταξε, ο άνθρωπος έχει πολλές πτυχές στη ψυχή του. Ο Θεός δεν θα καταργήσει την ελευθερία του, αλλά θα βρει κάποια στιγμή τον άνθρωπο σε κάποια καλή στιγμή, σε κάποια καλή διάθεση, μια χαραμάδα τροποντινά στην ψυχή του και θα μπει μέσα μια χτίδα θείου φωτός και θείας βοηθείας. Δεν θα καταργήσει την ελευθερία του, όχι. Μάλιστα. Η δεύτερη μου ερώτηση έχει σχέση με το γνωρίζουμε όσο μπορεί ο καθένας διαφορετικά από τον άλλο ότι ό,τι καλό έχουμε, να το πούμε, είναι δώρο από τον Χριστό μας. Ναι. Και ό,τι κακό είναι από το δικό μας θέλημα. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται και κατά κάποιον τρόπο μέσα στην καρδιά του γεννιέται το αίσθημα ότι ότι είναι ένας, ας πούμε, ελεηνός άνθρωπος, ας πούμε, αμαρτωλός και ζητά πραγματικά στο εντολές του Χριστού και μπορεί, ας πούμε, να τα κρίσει, ας πούμε. Μέσα από τον αγώνα του συνεχίζει, αγωνίζεται και μέσα από την προσευχή που κάνει τροποντινά, ας το πούμε, ο Χριστός το βοηθά, ας πούμε, να αισθάνεται την προσευχή πιο καρδιακή, αγαπά τον Χριστό και ενώ έκαμε, ας πούμε, τυπικά το κομποσχήνι του, σιγά σιγά νιώθει την παρουσία του Χριστού και επίσης γεννιέται και επιθυμία για άλλα πράγματα, για να μην προχωρούμε. Τούτο αίσθημα, όλον το οποίο νιώθει, ας το πούμε, σίγουρα πρέπει να το μιλήσει με πνευματικό του πρώτα, νομίζω. Ναι. Και δεύτερο, πώς να το διαφυλάξει και να το αυξήσει, αν μπορούμε να πούμε ότι χωρίς πίεση, όλα τούτα χωρίς πίεση, απλά δώρο από τον Χριστό. Πώς μπορεί, ας πούμε, να το διαφυλάξει το πράγμα, για να με το χασεί, γιατί, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο τον κάνει να νιώθει ευτυχισμένος, ας πούμε. Μέσα από τα προβλήματα του και μπορεί να νιώθει ότι ενώ μπορεί να έχει, ας πούμε, βουνών προβλήματα, να νιώθει και να της προσευχής ευτυχισμένος και κατά κάποιον τρόπο είμαι χαζός, ας πούμε, να νιώθει τον το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να νιώθει τα πράγματα, αλλά το βασικό που θέλω να ρωτήσω είναι πώς μπορεί να το διαφυλάξει τον το πράγμα. Να το διαφυλάξει μέσα από την ταπείνωση και την μετάνοια. Και να προσέχουμε να μην κατακρίνουμε ποτέ μας κανέναν άνθρωπο. Η κατάκριση σβήνει τη Θεία Χάρη, εκδιώκει την Θεία Χάρη και εκδιώκει τα Θεία Χαρίσματα. Ο άνθρωπος που μετανοεί και ταπεινώνεται και είναι σε μετάνοια και ταπείνωση διαφυλά την Θεία Χάρη και ευχαριστώντας τον Θεό για την αγάπη του αυξάνει και τα Θεία Χαρίσματα. Εάν κατακρίνομαι και αν δεν είμαστε ευγνώμονες τότε θα χάσουμε τη Χάρη και θα χάσουμε και τα Θεία Χαρίσματα που μας έδωσε ο Χριστός μας. Ο αγώνας δηλαδή στη συνέχεια είναι, ας το πούμε, πιο πολλής που πρέπει να είναι, ας το πούμε, έτσι. Ναι, πρέπει να εργαστούμε για να φυλάξουμε τη Θεία Χάρη. Όπως ο Αδάμ στον Παράδεισο, του είπε ο Θεός εργάζεστε και φυλάτε τον Παράδεισο. Να εργάζετε και να φυλάτε τον Παράδεισο. Ευχαριστούμε, Γεροντά, την ευχή σας και καλό 15 Αύγουστο να βρει. Αμήν η Παναγία να μας ευλογήσει όλους. Ευχαριστώ, Γεροντά. Άστε πάντα καλά. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ. Ναι. Ναι, Γέροντα. Ναι. Την ευχή σας. Κυρίου. Η Αντριανή είμαι από Πάφο. Ναι, Αντριανή. Θα ήθελα να πω στον προηγούμενο ακροατή, πρώτον ότι η υπομονή είναι κορώνα και τιμή και ότι ο Χριστός περπατούσε εξυπόλυτος και η ταπεινότητα και ο Γέροντας Χρυσόστομος στην Ιεριχόν και αυτός περπατά εξυπόλυτος και ο Κύριος ξέρει όταν θα μπει στην Αγία Σοφιά και Παναγία. Όλοι ξέρετε, είναι γι' αυτό να μην ανησυχά. Να μπει με ταπείνωση και να μην ανησυχά. Ναι.
στο δεύτερο γέρο να ήθελα να πω στους ακροατές πόσο μεγάλη δύναμη έχει το ψαλτήρι. Δεν το διέβαζα. Προτιμούσα να διαβάζω άλλες προσευχές. Μου είπαν να έρθω να προσέχω κάτι παιδάκια Εβραίο που, σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Και λέω, Παναγία μου, τι να κάνω, να πάω. Άντε να πάω. Το ένα το παιδάκι ήταν 3 μήνων γέροντα. Έχουν κάτι, μια προσευχή τώρα αυτές τις 2 εβδομάδες. Κάτι γιορτάζουν δικό τους. Και ξεκίνησα όταν μου δώσουν το 3 μήνων κοριτσάκι, όλα τα παιδάκια στις άλλες δαντάδες κλαίγανε. Εμένα δεν έκλαιγε καθόλου, διέβασα το ψαλτήρι, κοιμήθηκε και ώσπου να το τελειώσω το ψαλτήρι, δηλαδή από η ώρα 3 μέχρι η ώρα 5 παρά 10, 5 θα ερχόταν η μητέρα να το πάρει, 5 παρά 10 εξύπνησε το κοριτσάκι και μου χαμογελούσε, 3 μήνων. Μετά με είδαν οι άλλες κοπέλες, μου λέγανε, μα γιατί εσένα δεν κλαίει το μωρό. Του λέω, θα σας πω όταν θα φύγω. Μου λέει μια, είσαι άξια εσύ να το πάρεις να το βαφτίσεις κιόλας. Δεν ξέρω κατά πόσον κάνω κακό ή αμαρτία, όμως προχθές είχε μια άλλη μητέρα, μου έδωσε, ήθελε να πάρει το τηλέφωνο μου και να προσέχω το παιδί της. Και μου έδωσε το, της έδωσα, πήγα να δώσω το κινητό μου και είχε μπόξω την Παναγία και τον Χριστό. Και μόλις το είδε, είχαμε μια γκριμάτσα περίεργη και μου έδωσε το παιδάκι της να το πάρω να το κοιμήσω και μου φωνάζαν οι άλλες οι ντατάδες, πήγαινε να βάλεις κάτι να φας, γιατί είναι πολλές οι ώρες. Λέω να είναι ευλογημένο, πάω να πάρω τρία πράγματα γιατί νηστεύω και ήρθε και μου πήρε το πιάτο. Αυτή η γυναίκα όμως άλλαζε ντατάδες συνέχεια. Λέω, Θεέ μου, δείξε μου να ταπεινωθώ, δεν πειράζει. Τη πήρα όμως το πιάτο και λέω, είσαι στην Κύπρο, θα βάλω εγώ το πιάτο μου, σε ευχαριστώ πίσω. Μου λέει, πήγαινε πάνω μου λέει και θα έρθω σε 2 ώρες. Πηγαίνω πάνω, έρχεται πάνω, μου λέει, να έρθεις πάνω να προσέξουμε τα άλλα 2 μου παιδάκια. Της λέω, συγγνώμη, το παιδάκι είναι εντωμεταξύ, δεν με άφηνε να το αγγίξω, ούτε να το χαϊδέψω και μου έκανε το χέρι του και τον Ελέα Γαβρίλ. Και λέει, Αρχάγγελε Γαβρίλ μου, δώσε, έλα κάτω, χαΐδεψε εσύ το παιδάκι, το κοίμησα, αλλά δεν το άγγιζα, δεν μπορούσα να το αγγίξω. Και όταν ήρθε πάνω της λέω, έτσι με προσευχή όμως πριν της μιλήσω, ότι δεν με εμπνέει σαν μητέρα, δεν θέλω τα λεφτά σου για σήμερα, θα δίνω δώρο για τον Γαβρίλ, σε ευχαριστώ, αλλά πρέπει να με εμπνέει η μητέρα. Γιατί κατάλαβα ότι την ενόχλησε γέροντα ότι είχα την Παναγία και τον Χριστό πάνω στο κινητό μου. Ήταν περίεργη. Την άλλη ημέρα με πήρανε τηλέφωνο από το ξενοδοχείο και θέλανε να προσέχω 2 παιδάκια άλλα μαζί με το κοριτσάκι είναι εκείνο που προσέχω το 3 μήνο. Και όταν έκατσα να διαβάσω το ψαλτήρι, είχα μια προσευχή εκείνη που δεν πρέπει να κλείσει ρεύματα, δεν πρέπει να ανάψει, δεν ξέρω. Και εγώ έκατσα με το ψαλτήρι μου και διέβαζα. Τα κοίμησα τα παιδάκια. Ήρθε ο πατέρας πάνω μου λέει, τι βιβλίο διαβάζεις? Το παιδάκι, το όνομά του ήταν Δαβίδ και το διέβαζα τους ψαλμούς του Δαβίδ. Ναι. Και του λέω, Δαβίδ, μου λέει, τι είναι αυτό το βιβλίο, μπράβο σου, μου λέει, που δεν κρατάς κινητό. Του λέω, μα δεν σέβομαι ότι σήμερα έχετε και εσείς αυτό, σέβομαι, λέω του. Οπότε πρέπει να σεβαστείς και εσύ, γιατί είναι πολύ, πολύ σπουδαίο αυτό το βιβλίο. Και σήμερα ο Δαβίδ ήταν μέσα στην τρελή χαρά γέροντα. Δηλαδή με έβλεπε, μου χαμογελούσε. Δόξα τω Θεώ. Είναι κακό γέροντα, του σταυρώνει. Η κόρη μου λέει, μαμά, είναι 9 χρονών. Θα σου θυμώσω. Εντάξει, μην το κάνεις μπροστά στους γονείς. Όχι, δεν τους κάνω μπροστά στους. Για να μην τους προκαλείς. Τα παιδάκια τα βρέφει, τα ευλογεί ο Θεός. Να προσεύχεις για αυτά, δεν είναι κακό πράγμα. Καλό τους κάνεις, κακό δεν τους κάνεις. Ναι. Ευχαριστώ γέροντα. Να σε καλά, αδελφή. Εύχομαι Παναγία να μας κοιμήσει όλα τα πάθη μας. Αμήν, αμήν. Θα ήθελα να κάνετε μια προσευχή για τη μικρή Ευελίνα που κοιμήθηκε. Ναι, το ξέρω. Για τον πατέρα, το ξέρω, ειδικά. Το χάρη. Γιατί έχει λίγο θυμό. Σας ευχαριστούμε για όλα. Ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστώ γέροντα. Παναγία μαζί. Είναι ευλογία οι μέρες αυτές της Παναγίας μας. Είναι μεγάλη ευλογία και να παρακαλούμε την Παναγία μας να παρηγορήσει
τον κόσμο όλο. Υπάρχουν πολλοί αδελφοί μας που βιώνουν δυσκολίες και πένθη και πόνο. Να το δούμε με κατανόηση και με αγάπη και με προσευχή πολύ. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε, πατέ? Δόξα τω Θεώ, καλά. Όσο μου αρέσει που είναι τόσο, είστε έτσι ήρεμος και λιπερφυνούλα σας. Πάντω, όπου σας ακούω πολύ χαίρομαι. Άσε καλά, Βαλάντη. Ελπίζω να σας δω κάποτε, ειλικρινά το θέλω. Πάρα πολύ να σας δω από κοντά. Αν αποφασίσεις κάποτε να έρθεις. Και να εξομολογηθώ και να κάτσω και να γίνω και παιδάκι μαζί να σας βοηθάω. Ειλικρινά, μεγάλη ευλογία θα είναι για μένα. Άσε καλά, Βαλάντη. Να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Αύριο είναι και της Ισπανίας. Διάβασα κάπου, δεν το διάβασα όλο το άρθρο, του Μητροπολίτου Αναστάκτου του Ιεροθέου, που είπε ότι, δεν θυμάμαι ακριβώς, μην πω ψέματα, ότι το καλή Παναγιά δεν είναι έτσι πολύ θεολογικά εγκεκριμένο, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, που το λέμε εμείς, ο κόσμος απλώς, που λέμε καλή Παναγιά, ξέρω. Εννοεί καλή είναι ορθή της Παναγίας. Ναι. Αυτό εννοεί. Δεν θέλω να πω ότι είναι λάθος να το λέμε, πάτερ. Εντάξει, το λέμε με σωστή έννοια, ότι καλή γιορτή της Παναγίας μας. Είναι η γιορτή της Παναγίας και το λέμε καλή Παναγία. Δεν νομίζω ότι το λέμε με κακή πρόθεση. Με κακή πρόθεση, όχι. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Συγγνώμη. Και κάτι ακόμη. Αν έχουμε, ξέρω εγώ, μας είπε ο πνευματικός, κοινωνάς, ξέρω εγώ, για τις Παναγίες, ας πούμε ένα παράδειγμα. Αλλά είχε θυμό μέσα σου, θύμωσες και τα λοιπά. Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με το πνευματικό, μετά αν μπορούμε, ξέρω εγώ, για αύριο κάποιος άνθρωπος να κοινωνήσει και τα λοιπά. Εάν δεν έχουμε κάτι που μας εμποδίζει από τη Θεία Κοινωνία. Ναι, και ναι, αυτό όμως άμα έχουμε κάποιο έτσι για έναν άνθρωπο. Εάν τσακωθήκαμε με κάποιον και είπαμε λόγια, σίγουρα πρέπει να συνδιαλλαγούμε, να συμφιλειωθούμε μαζί του. Ναι. Εάν απλώς θυμώσαμε και δεν είπαμε τίποτα και ήταν ένας πειρασμός που πέρασε. Αν θυμώσαμε και δεν έγινε το πρώτο, αλλά θυμώσαμε, είπαμε λόγια, αλλά δεν τσακωθήκαμε με το άτομο. Δηλαδή δεν τσακωθήκαμε, ξέρω εγώ, μαζί με το άτομο, αλλά είπαμε λόγια. Είπαμε λόγια θυμωμένα, αυτά δεν είναι καλά. Ναι, αλλά αυτό εδώ τι μπορούμε να κάνουμε. Να συνδιαλλαγούμε, Βαλάντη μου, και να το ξεπεράσουμε με τη μετάνοια και την προσευχή μας. Ναι, αλλά αυτό, πάτερ, είναι το ερώτημα, ότι αν το σκεφτούμε, ωραία, επειδή είναι πολύ δύσκολο πάντως ο θυμός και προσπαθούμε όλοι οι άνθρωποι για την ταπείνωση, είναι πολύ δύσκολο πάντως. Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Ναι, πάτερ μου, και αν προσπαθήσουμε να το σκεφτούμε και ο πνευματικός αν πει ότι αφού τα βρήκες με το λόγο άτομο και το κάνω, μπορείς, ξέρω εγώ, να κοινωνήσεις, γίνεται και ναι, αυτό. Ναι, γίνεται. Αλήθεια. Βέβαια γίνεται. Αλήθεια. Δηλαδή, άμα ζητήσω, ξέρω εγώ, συγγνώμη και το καταλάβω πρώτα και ρωτήσω τον πνευματικό μου τώρα, για παράδειγμα, για αύριο και με πει, άμα το κάνεις αυτό, εντάξει, γίνεται. Νόμιζα ότι θέλει εξομολόγηση, ας πούμε, γι' αυτό. Εντάξει, Βολάντη, αν συνδιαλλαγήκαμε, είναι και αυτό πρακτική μετάνοια. Η εξομολόγηση μπορεί να κάνουμε και μετά. Και είπε, με συγχωρείτε, άλλο ένα ερώτημα. Ένας σεβασμιότατος, ένας δεσπότης είπε ότι υπάρχουν τριών ειδών άφηση αμαρτιών, τεσσάρων. Μία είναι όταν μιλάμε σε αυτό, όταν προσευχόμαστε, νομίζω, ναι. Όταν επόμενη είναι όταν εξομολογούμαστε, όταν μετανοούμε και όταν λαμβάνουμε το σήμα και το αίμα του Θεού, δηλαδή τη Θεία Κοινωνία. Ναι. Αυτή είναι αλήθεια, πάτερ, για την προσευχή και για την μετάνοια, ότι υπάρχει άφηση των αμαρτιών. Τα μυστήρια είναι σε άφηση των αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιο. Ναι. Αλλά σίγουρα χρειάζεται, κάθε μυστήριο έχει την δική του χάρη και την δική του ενέργεια. Ναι, αυτό θέλω να, δηλαδή στην προσευχή υπάρχει περίπτωση κάναμε κάποιο λάθος. Δηλαδή θυμώσαμε μέσα και ζητάμε
προσπαθούμε να αλλάξουμε και να το λέμε πολλές φορές και να αλλάξουμε. Υπάρχει και ρίσκο την ώρα να γίνει άφηση αμαρτιών. Βέβαια, όταν προσευχόμαστε. Τι λέτε, πάτερ, μας συγχωρήσει ο Θεός, βέβαια. Φόβο, τι μεγάλο πράγμα. Άρα και η προσευχή είναι μυστήριο. Κάθε επίκληση του ονόματος του Χριστού μας είναι μυστήριο. Φόβο, ευχαριστώ για αυτό. Αυτό ήθελα να μάθω πάρα πολύ καιρό. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Βαλάντη, Παναγία μαζί σου. Έχω τον τελευταίο αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Καλησπέρα σας, πανιερώτατε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, Παναγιώτη, καλά εσύ. Έρχομαι και εγώ να παρεμβληθώ και απόψε. Πολύ ωραία, θα μας κλείσει και την εκπομπή όμορφα και ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου. Βρισκόμαστε στις παραμονές του 15 Αυγούστου. Ο Αύγουστος που είναι ο μήνας των αδειών, ο μήνας των διακοπών, ο μήνας των ταξιδιών. Αλλά ο Αύγουστος για μας τους χριστιανούς έχει αυτήν την ιδιαιτερότητα, το ότι έχει τον 15 Αύγουστο και ο 15 Αύγουστος έχει την Παναγιά. Ναι. Έχει την Παναγία μας. Η Εκκλησία μας αύριο θα γιορτάσει την κίνηση, την Ανάσταση και την Μετάσταση της Παναγίας. Mm. Ο 15 Αύγουστος λέγεται ότι είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Όπως το Πάσχα ο Χριστός μας απέθανε πάνω στο Σταυρό, αλλά ανεστήθη και μετά από κάποιον καιρό, από κάποιες μέρες ανελήφθη στους ουρανούς, έτσι και αύριο η Παναγία μας θα κοιμηθεί, θα αναστηθεί και θα μεταστεί στους ουρανούς. Η Παναγία μας είναι κόρη του Θεού, νύφη του Θεού και μητέρα του Θεού. Είναι κόρη του Θεού διότι είναι πλάσμα, δημιούργημα, όπως όλοι μας, του Θεού. Είναι νύφη του Θεού, γιατί είναι νύφη ανύφευτος. Είναι η Θεόνυφος. Αλλά η Παναγία μας είναι και μητέρα του Θεού. Είναι μητέρα από την πλευρά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, σύμφωνα με εκατοντάδες εδάφια της Αγίας Γραφής, έμμεσα και άμεσα, είναι ο αληθινός Θεός και ο τέλειος άνθρωπος. Να μην αναφέρω, υπάρχουν πάρα πολλά εδάφια, όπως γράφει έναν απλό παράδειγμα, ο Άγιος Ιωάννης σε μια από τις καθολικές του επιστολές λέγει «Και εσμέν εν το αληθινό, ναι, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, αυτός εστίν ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος». Άρα, αφού η Παναγία εγέννησε τον αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, και, που είναι και ζωή αιώνιος, είναι Θεοτόκος, είναι μητέρα του Θεού. Αλλά και από την πλευρά της η Παναγία είναι Θεοτόκος. Όταν επισκέφθηκε την Ελισάβετ, είναι στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα που διαβάζουμε στη μικρή παράκληση από τον Ευαγγελιστή Λουκάν που λέγει το καιρό εκείνο, λέγει «Επορεύτη η Μαριάμι στην ορεινή μετασπουδή στην πόλη του Ιούδα κλπ. Εισπάσατο την Ελισάβετ». Και τότε λέγει «Εσκύπτησε το βρέφος εν την κοιλία της, Ελισάβετ, και πλήστη πνεύματος Αγίου, ναι, η Ελισάβετ. Και είπε, πότε μη τούτο ή να έρθει η μύτης του Κυρίου μου πρόσμε». Ενώ ακόμα το έμβριο Χριστός ήταν αγέννητο στην Θεοτόκο, στην Παναγία, η Ελισάβετ, η οποία επλήστη προηγουμένως πνεύματος Αγίου,
δηλαδή είχε το φωτισμό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα της, είπε πώς φέρνει τούτο, από πού μου γίνεται αυτή η τιμή να έρθει η μητέρα του Κυρίου μου σε μένα. Η Ελισάβετ ήταν Ιουδαία, επίστευε στον αληθινό Θεό, στο Θεό που επίστευε και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και όλοι οι προφήτες. Και λέγει ότι αυτή που ήρθε είναι η μητέρα του Κυρίου της. Άρα αυτός που, αυτή που θα γεννήσει τον Κύριο της Ελισάβετ είναι η μητέρα του Θεού. Έτσι η Παναγία μας είναι κόρη του Θεού, νύφη του Θεού και μητέρα του Θεού. Ας έχουμε τη χάρη της και την ευλογία της και να αξιωθούμε αύριο να τη γιορτάσουμε και να ζητήσουμε τη χάρη και τις πρεσβείες της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Παναγιώτη, πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπες. Και μαζί με αυτά κλείνουμε για την εκπομπή μας και εύχομαι αδερφή μου αγαπητή η Παναγία Θεοτόκος, η μητέρα του Θεού και η μητέρα όλων μας, να μας ευλογεί, να μας αγιάζει, να μας σκεπάζει από κάθε κακό και να μας οδηγεί πάντοτε στην αγκαλιά του Υιού και Θεού της. Καλό 15 Αύγουστο αύριο, ο Θεός μαζί μας, καλή πανήγυρη της Παναγίας μας. Χαίρετε.